Γεια σας παιδιά, σήμερα θα σας δείξω τι μνημζοειδική άμυνα στο σκάκι. Η οποία είναι ένα πάρα πολύ σπουδαίο άνοιγμα που πρέπει να το μελετήσουμε εις βάθος. Δέλτα 4, άλογο ζήτα 6, γάμα 4, παίζει ο λευκός. Η πιο δημοφιλής κίνηση σε αυτή τη θέση και παίζει το έψιλον 6 ο μαύρος. Ονομάζομαι την ζωνδική άμυνα, αυτή την άμυνα, διότι προήλθε από τον διάσημο σκακιστή του 20ου αιώνα, στις αρχές του 20ου αιώνα, Άρον Νίντζοβιτς, και επίσης ινδική, διότι τα πιόνια κουνούνται κατά ένα τετράγωνο και όχι κατά δύο, όπως συνέβαινε σε μια παλιά έκδοση του σκακιού στην Ινδία. Εδώ άλογο γάμα 3 και αξιωματικός στο β4, θαυμαστικό. Αυτή είναι η νυμζοειδική άμυνα για την οποία έχουν γραφτεί τόμοι βιβλίων. Εγώ θα σας δείξω ένα πρακτικό τρόπο να παίξετε αυτή την άμυνα και τις βασικότερες στρατηγικές ιδέες. Υπάρχει μία αρχή στο σκάκι που λέει ότι όταν μπορείτε να καρφώσετε ένα άλογο, καρφώστε το. Αυτό κάνει λοιπόν και ο μαύρος. Βέβαια το μειονέκτημα αυτής της κίνησης είναι ότι ο λευκός μπορεί να αποκτήσει το ζεύγος αξιωματικών και το ονομάζουμε ζεύγος διότι θα χάσει ο μαύρος τον αξιωματικό του. Θα το αλλάξει για τον άλογο κάποια στιγμή για παράδειγμα. Οπότε ο λευκός θα έχει δύο αξιωματικούς, ενώ ο μαύρος θα έχει έναν. Το πλεονέκτημα του ζεύγους αξιωματικών φαίνεται στις ανοιχτές θέσεις του σκάκι, διότι σαρώνουν τη σκακέρα και ο ένας συμπληρώνει τον άλλον. Γενικά ο αξιωματικός στο σκάκι θεωρείται ότι έχει μεγαλύτερη αξία από το άλογο στις περισσότερες θέσεις. 3,3-3,4 ενώ το άλογο έχει 3. Είναι καρφωμένο λοιπόν το άλογο και ο λευκός απαγορεύεται να παίξει το ε4. Όμως έχει άλλες κινήσεις, βασίλισσα γ2, μια πολύ δημοφιλή κίνηση, το έπαιζε ο Καμπαμπλάνκα, α3, χάσιμο χρόνο πιο πολύ, ε3, η βαριάντα Ρούμπινστάιν, η φυσιολογική βαριάντα με άλογο στο ζ3 και το ζ3. Σε όλες αυτές τις βαριάντες και η βαριάντα Ρωμανίσιν με το στρατιό της στο ζ3. Σε όλες αυτές τις βαριάντες ο μαύρος δεν δυσκολεύεται και πολύ να ισοφαρίσει. Για παράδειγμα, βασίλισσα γ2, ροκέ.
Α3, αξιωματικός επί ύπο, βασίλισσα επί ύπο. Εδώ συνιστούμε το β6, οπότε βλέπουμε ότι ο λευκός έχει βγάλει μια βασίλισσα σε μια ευάλωτη θέση, θα απειληθεί από τον ύπο. Έχει κάνει το ροκέτο ο μαύρος και είναι έτοιμος να αναπτύξει και τον αξιωματικό. Όλο αυτό το προβάδισμα στην ανάπτυξη του μαύρου το δίνει ικανοποιητικό αντάλλαγμα για το χαμένο ζεύγος αξιωματικών το οποίο έχει ο λευκός αυτή τη θέση. Η θέση όμως είναι αιχμηρή. Αξιωματικός ζ5 θα παίξει ο λευκός. Οπότε σε αυτές τις περιπτώσεις ο μαύρος ακολουθεί διάφορες στρατηγικές με δέλτα 6, γάμα 5 κτλ. Αλλά έχει καλό παιχνίδι. Μια άλλη βαριάτα που θα ήθελα να σας δείξω, πάρα πολύ σπουδαία, είναι φυσικά το ε3, οπότε εμείς συνιστούμε το ροκέ. Άλογο ζ3, εδώ παίζεται το β6 και μετά από αξιωματικός β7, πολλές φορές ο μαύρος αλλάζει στο γ3. Και παίζει είτε το άλογο του στο ε4 είτε τον αξιωματικό του. Οπότε ελέγχει καλά το κεντρικό τετράγωνο ε4 και θα λέγαμε ότι έχει πολύ καλό παιχνίδι. Γι' αυτό λοιπόν αποφεύγει ο λευκός να παίξει τόσο το άλογο του στο ζ3 όσο και τον αξιωματικό του στο Δ3. Και παίζει το άλογο του στο ε2. Αλλά πολύ απλά εδώ ο μαύρος, συγγνώμη, έχει κάνει ροκέ ο μαύρος, άλογο ε2, και τώρα Δ5, α3, αξιωματικός ε7, αλλάζει στο Δ5 ο λευκός, οπότε άλογο ζ4, γ6, και ο μαύρος έχει ισοφαρίσει το παιχνίδι. Πολύ απλά. Έχει ένα πάρα πολύ σταθερό κέντρο. Θα παίξει την αξιωματικό του στο Z5. Α5. Το άλογο του στο Δ7. Πύργο ε8 και πολλές φορές το άλογο πηγαίνει εδώ είτε εδώ. Με πολύ καλό παιχνίδι για το μαύρο. Εμείς έτσι συνιστούμε να παίξετε ως μαύροι το σύστημα Rubinstein. Με αυτό το πάρα πολύ σταθερό και αξιόπιστο τρόπο. Έτσι ώστε να εξασφαλίσετε καλό παιχνίδι από το άνοιγμα. Και να μπορέσετε αργότερα να κερδίσετε τον αντίπαλό σας με κόλπα που σας έχουμε μάθει, στρατηγικής και τακτικής. Θα δούμε και ένα άλλο σύστημα ακόμα. Η
υπάρχει και η βαριάντα μαξιματικό θήτα 5. Εμείς συνιστούμε θήτα 6, αξιωματικός θήτα 4, θήτα 5, αξιωματικός θήτα 3, άλογο ε4, οπότε απειλείται το άλογο στο γάμα 3 του λευκού. Του λευκού επαναλαμβάνω. Οπότε βασίλισσα γάμα 2 για να υποστηρίξει το άλογο. Απειλείται το άλογο του μαύρου, ζήτα 5. Οπότε και εδώ ε3, ο μαύρος έχει σοφαρίσει το παιχνίδι. Αργότερα θα παίξει δέλτα 6. Το άλλο άλογο του εδώ και εδώ. Και τον αξιωματικό του θα δει αργότερα που θα μπορεί να αναπτύξει. Πολλές φορές μπορεί να πάει εδώ. Είναι μια εφημερή βαριάντα. Αλλά γενικά οι ινδικές άμυνες είναι πολύ αιχμηρές, επαναλαμβάνω. Και η ινδική του βασιλιά και η νυμζοϊνδική έχουν βαριάντες αιχμηρές. Άλογο ζήτα 3. Εδώ το β6 παίζεται κυρίως. Οπότε μετά από αξιωματικό ζήτα 5 παίζει πάλι το β6 ο μαύρος. Διώχνει τον αξιωματικό του λευκού. Οπότε και πάλι φτάνουμε σε παρεμφερείς θέσεις. Με άριστο παιχνίδι για το μαύρο. Αλλά αρκετά αιχμηρές που χρειάζονται πολύ μεγάλη προσοχή για το παραμικρό λάθος κρίνει εύκολα την παρτίδα. Τέλος, θα δούμε και το ζήτα 3. Όπου ο μαύρος κάνει το ροκέτ πάλι. Οπότε μετά από το ε4 παίζει το 38 δέλτα 5. Είναι κακή η κίνηση του λευκού στα 3. Γιατί εμποδίζει να αναπτύξει το άλογο του, είναι χάσιμο τέμπο, έψιλον 5, άλογο δέλτα 7. Οπότε και πάλι ο μαύρος θα ρίξει το γάμα 5. Αργότερα